με τα καύσιμα στα ύψη και τις όποιες αυξομοιώσεις στην τιμή να μην αλλάζουν δραματικά την κατάσταση, οι οδηγοί στην Κρήτη διστάζουν να γεμίσουν το ρεζερβουάρ τους, αφού το πορτοφόλι τους δεν σηκώνει άλλα έξοδα. Οι περισσότεροι μάλιστα ψάχνουν από πρατήριο σε πρατήριο για να βρουν τη χαμηλότερη τιμή. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο νομό Ηρακλείου η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι στα 2,40 και η μέγιστη στα 2,49 ευρώ το λίτρο. Στο Ρέθυμνο η μέση στα 2,42 και η μέγιστη στα 2,49. Στο Λασίθι η μέση στα 2,41 και η μέγιστη στα 2,49. Και στα Χανιά η μέση στα 2,40 και η μέγιστη τιμή στα 2,49 ευρώ το λίτρο. Εγώ αυτό που έχω να συστήσω είναι στον καταναλωτή να βλέπει τη μέση τιμή και όχι την πολύ φτηνή τιμή ή και όχι την πολύ ακριβή τιμή. Θα κοιτάει ο καταναλωτής τη μέση τιμή, γιατί τα στοιχεία που έχουν δείξει και υπάρχουν δηλαδή τα στοιχεία, συνήθως τα παραβατικά πρατήρια πουλάνε πολύ φτηνά για να μπορούν να προσελκύουν κόσμο και να γίνεται η παραβατικότητα. Κάποιοι μάλιστα από τους πρατηριούχους προτείνουν τη σταθερή επιλογή του πρατηρίου. Με αυτόν τον τρόπο θα γνωρίζουν πάντα, όπως λένε, την ποιότητα των καυσίμων στο ρεζερβουάρ τους. Όλα τα πρατήρια καταρχήν είναι πιστοποιημένα. Είναι αυτό που λέμε όλοι, είναι ο κάθε καταναλωτής να επιλέγει το δικό του το πρατήριο, ούτως ώστε να ξέρει την ποιότητα των καυσίμων που χρησιμοποιεί και να μην γίνονται γυρολόγοι των πρατηρίων, ποιο είναι το πιο φτηνό, πότε είναι πιο ακριβό, πότε είναι πιο φτηνό, να προσπαθούν να κρατάνε ένα συγκεκριμένο πρατήριο, έτσι θα διασφαλίζουν και την ποιότητα και την ποσότητα στα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων τους. Οι μηχανικοί αυτοκινήτων συνιστούν την προσοχή των οδηγών ώστε να αποφύγουν τυχόν απρόπτα. Το πρόβλημα με τα καύσιμα, σαν νησί που είμαστε και σε όλα τα νησιά, με την εμπειρία μου γνωρίζουμε ότι το καύσιμο είναι λίγο πιο λερωμένο, να το πούμε. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό σήμερα. Δεν έχουμε αντιμετωπίσει κάτι διαφορετικό σήμερα. Νερωμένο δεν υπάρχει καύσιμο. Δεν υπάρχει. Με νερό δεν νοθεύεται τίποτα. Πολλές φορές γίνεται από τα τυπόζητα, επειδή είναι πλαστικά, γίνονται υγροποιήσεις, δεν υπάρχει νερό. Οι εταιρείες καυσίμων έχουν ειδικά συστήματα και δεν είναι όπως παλαιότερα που κούμπωναν τη θάλασσα και υπήρχε το πρόβλημα. Για να ξεφορτώσουν δηλαδή με τη θάλασσα. Ευτυχώς ελάχιστα είναι τα πρατήρια σε όλη τη χώρα που έχουν παρανομήσει, καθώς οι πρατηριούχοι σέβονται τους πελάτες τους, με τους οποίους έχουν και διαπροσωπική σχέση. Η αλήθεια είναι ότι και στο δικό μας τον κλάδο, όπως σε όλους τους κλάδους, πάντα θα βρίσκονται αυτοί οι επιτίδιοι συνάδελφοι, που είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό όσο αφορά τουλάχιστον στο δικό μας το νομό, που ίσως κάποια ατασταλία να γίνεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλος ο κλάδος θα πρέπει να στιγματίζεται και να στοχοποιείται. Πάντως, με τις μετακινήσεις το καλοκαίρι να είναι αυξημένες, όπως και η ανάγκη για εξορμήσεις, οι οδηγοί δυσκολεύονται όλο και περισσότερο σε κάθε ανεφοδιασμό σε πρατήριο.